μέχρι πού δουλεύει η αντλία, πώς δουλεύει η αντλία και τι ποιότητα έχει το τελικό παραγόμενο νερό. Αυτή είναι η μονάδα φαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης στη Φοινικιά εντός του χώρου της ΔΕΙΑΗ με δυνατότητα παραγωγής 2.000 κυβικών μέτρων νερού σε ημερήσια βάση. Το νερό αντλείται από δύο γεωτρήσεις πλησίων της μονάδας. Πολύ θετική εξέλιξη, διότι παρέχει τη δυνατότητα με ίδια μέσα να αποκτήσουμε μια ποσότητα νερού, είπε καταρχήν. Θα είναι στα 2.000 κυβικά, αλλά έχουμε τη δυνατότητα σε μερικούς μήνες, εφόσον κρίνουμε πως είναι αναγκαίο, να αυξήσουμε αυτή την ποσότητα στο διπλάσιο. Δηλαδή δεν είναι μια κοστοπόρα διαδικασία για δύο γεωτρήσεις. Όχι. Η ΔΕΙΑΗ δεν πλήρωσε τίποτα για τη συγκεκριμένη μονάδα. Είναι με μορφή leasing. Είναι 31 λεπτά, από 31 μέχρι 40 λεπτά το κυβικό. Αφορά για 1.000.000 κυβικά στα 3 χρόνια. Και μετά από την παρέλαση αυτού του χρόνου, των 3 χρόνων και των 1.000.000, θα ανήκει αποκλειστικά στη ΔΕΙΑΗ, θα ανήκει, οπότε εκεί το κόστος περίπου θα πέσει στα 10 λεπτά. Ο Βασίλης Λαμπρινός διαπίστωσε ότι πρόκειται για πόσιμο νερό άρισης ποιότητας, το οποίο θα ενισχύσει τις ανάγκες υδροδότησης των περιοχών Μαλάδων, Ζερβού Μετόχη, Κάμπου Αγίου Σύλλα και Φοινικιάς. Η μονάδα αυτή παράγει 85 κυβικά αφαλατωμένου νερού την ώρα ή 2.000 κυβικά το 24ωρο. Ο Αποσελέμης είναι μια ισχυρότατη ένεση στο Δήμο Ηρακλείου. Παίρνουμε νερό άριστης ποιότητας από τον Αποσελέμη, αλλά δεν είναι πανάκια. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να μπορέσουμε να, ανά πάσα στιγμή, αν λειτουργεί ο Αποσελέμης, να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε το Ηράκλειο. Παράλληλα, ο Δήμαρχος Ηρακλείου αναφέρθηκε στο φράγμα Αποσελέμη, στις νέες γεωτρήσεις, καθώς και στο ζήτημα αξιοποίησης των νερών του Αλμυρού ποταμού. Θυμάστε ότι είχαμε προέλθει σε μια καταρχήν συμφωνία με το Δήμο Μαλεβιζίου και μετά η Διεύθυνση Υδάτων είπε ότι πρέπει να προηγηθεί μια μελέτη που θα κατηγοριοποιήσει τα νερά του Αλμυρού και άλλων περιοχών μέχρι την Ιερά Πέτρα, μέχρι τον Άγιο Νικόλο. Αυτή η μελέτη πρέπει να ετελείωσε φέτος. Από εκεί και πέρα περιμένουμε τις αξιολογήσεις. Τίποτε δεν αποκλείουμε προκειμένου να εξασφαλιστεί η ποσότητα νερού που χρειάζεται η υπόγεια.